Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, albedo14.com, Παρασκευή βράδυ, εμβολίμως έχουμε τον Νίκο το Λιγερό σε ανταπόκριση από τη Γερμανία όπως έχω προαναγγείλει και επειδή ανοίγουμε το δίκτυο πέραν του προγράμματος του Σαββατοκύριακου, μην ξεχάσετε όσοι είσαστε τη Δευτέρα το πρωί ξύπνη νωρίς, 11 η ώρα έχουμε ζωντανή σύνδεση με το ράδιο Σύμπαν με τον Δημήτρη το Σημειονίδη από το Σίδνεϊ για να μαθαίνουμε και από εκεί τι γίνεται και έχουμε απλώσει το δίκτυο του Αλμπέντο και γι' αυτό το λόγο, για να μην καθυστερούμε, ανοίγω γραμμή να ακούσουμε τον Νίκο τον Λιγερό, τον αδερφό, τον φίλο μας εδώ, τον πολύ αγαπημένο σε όλους. Νίκο, μας ακούς? Σας ακούω, μια χαρά σας ακούω. Να σε καλά Νίκο, ευχαριστώ για την παρουσία σου σήμερα στο ραδιοφωνό μας, όπως τα έχουμε πει και άλλη φορά. Καταρχήν... Την παρουσία από το Weiblingen της Γερμανίας, η παρουσία είναι αρκετά έμεση, αλλά νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πώς είναι ο καιρός εκεί, γιατί εδώ έχει το ψόφο του, ξέρεις. Ο καιρός είναι όμορφος, είναι βέβαια με γερμανικό ύφος, αλλά έχει τα δικά του και μπορώ να σου πω ότι χαρήκαμε γιατί ανεβήκαμε και πάνω σε πύργο εδώ της τηλεόρασης της Στουτγκάρτη. Ναι. 150 μέτρα ύψος, άρα απολαύσαμε τον καιρό και τον άνεμο. Ωραία, πάντως χαίρομαι που αυτή τη φορά θα το πω αν μου επιτρέψεις. Έτσι σε πέτυχα εγώ, με πέτυχες εσύ. Μου λες μπορώ την τάδε μέρα να βγω αέρα και σου λέω οκ. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ να σε πετύχω. Μα αυτό είναι η φίλη. Δεν μπορώ να σε πετύχω, δεν ξέρω που είσαι. Έχω μείνει Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη, Λάρισα, εκεί έμεινα. Μετά συνέχισε με Αθήνα, Ζυρίχη, Στουτγκάρτη, Βάιμπλιγεν και θα είστε εντάξει. Ωραία. Ελπίζω λοιπόν αυτό το καφέ να το πιούμε από εβδομάδα. Σωστά. Και θα ενημερώσω και την ελληνική κοινότητα εδώ γιατί είναι πολύ δραστήριοι. Ας έρθουν σε επαφή μαζί σου. Ναι και θέλω, επειδή εσύ είσαι αιχμή του δώρατος λόγω που γυρίζεις γύρω γύρω, όπου έχουμε φίλους δικούς μας και καταλαβαίνεις τι εννοώ όταν λέω δικούς μας, ναι. Και έχουν ραδιοφωνία, να ανοίξουμε το πλάνο και να έχουμε επαφή με τον Αλμπέντο Νίκο. Εδώ θα δεις ότι θα μιλήσεις με τον Φώτη, με την Ελένη, με τον Σάκη που παλεύουν πολύ για όλο το θέμα εδώ της ελληνικής κοινότητας, αλλά θα είσαι απόλυτα συντονισμένος και θα μπορείς να τους πάρεις και συνεντεύσεις για να σου πούν τα τρέχοντα. Βεβαίως και να τους πούμε πώς μπορούν να παίρνουν εκπομπές του Αλμπέντο που ενδιαφέρονται να τις παίζουν και απ' την άλλη ξέρεις τη δύναμη που έχουμε και μας ενδιαφέρει και συγκινήθηκα που μου είπες εκεί που είσαι τώρα σε ένα φιλικό σπίτι ότι είναι ακροατές του σταθμού και με ακούνε ήδη. Βέβαια. Λοιπόν, η ευχή είναι, όπως είπα πριν να ανοίξουμε τις γράμμες. Όπου πηγαίνεις στο εξωτερικό θα με βρίσκεις μπροστά σου αγόρι μου ως ραδιόφωνο εννοώ. Ωραία. Λοιπόν πάμε τώρα στα ουσιώδη, δεν σου κάνω ερώτηση, ξεκίνα από τα τελευταία. Ο Χαφτάρ είναι εδώ, έγινε ξαφνικά όλο αυτό μέσα στη νύχτα και τι κρύβεται από πίσω, ξεδίπλωσέ μας τη σκέψη σου Νίκο. Ωραία, άρα δεν είναι ότι έγινε ξαφνικά, στην πραγματικότητα είναι η Ελλάδα και ειδικά ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός που τον κάλεσαν μετά από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στη Μόσχα και πριν βέβαια την διάσκεψη του Βερολίνου, νομίζω θα μιλήσουμε και για αυτήν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η κίνηση ήταν στρατηγική και ορθολογική γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τον επόμενο άντρα της Λιβύης ο οποίος διευκρίνησε πρώτον ότι το μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη είναι εντελώς άκυρο. Έβαλε βέβαια και τη Βουλή του να το ακυρώσει, αλλά εδώ πετύχαμε κάτι παραπάνω σε αυτήν εδώ την συνεδρίαση στην Αθήνα, εφόσον έκαναν δηλώσεις μαζί και ειδικά ο Χαφτάρ ξεκαθάρισε το πλαίσιο λέγοντας ότι εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία γιατί σε επίπεδο στρατηγικής είχαμε πολλές καθυστερήσεις με τη Λίβη γιατί είχαμε τρεις κυβερνήσεις, δύο τώρα που παίζουν στην Μεσόγειο, τα προβλήματα με την Τουρκία, τον πόλεμο και τώρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα προετοιμάζει το μέλλον, άρα δεν αρκέστηκε στο να παραπονιέται για το αν είναι ή δεν είναι στη διάσκεψη Βερολίνου, έκανε αυτόν τον στρατηγικό ελιγμό που επέτρεψε να συντονιστούμε μεταξύ των δύο χωρών
Και τώρα ξέρουμε ότι η Ελλάδα, αν δεν υπάρχει ακύρωση του μνημονίου στο πλαίσιο της διάσκεψης του Βερολίνου και δεν υποθεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο, τότε μπορεί να βάλει και βέτο. Και επίσης βέβαια η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει αυτή την οριοθέτηση με τη Λιβύη, από τη στιγμή που η Λιβύη ξέρουμε ότι από το 2011 κιόλας σέβεται την ύπαρξη της Γάβδου και την επίρρειά της πάνω στο θέμα της ΑΟΣ. Κατά συνέπεια είμαστε σε μια πολύ θετική φάση και όταν λες ξαφνικά, απλώς διευκρινίζω και για τους ακροατές, ήταν αναμενόμενο όταν φαίνεται στο Χαφτάρ να γίνει αυτό με μια μυστική προσέγγιση, γιατί έπρεπε να ανακοινωθεί πολύ πιο μετά. Ξέρεις ότι ήταν οι άντρες της ΕΚΑΜ και της Αντιτρομοκρατικής που τον προστάτευσαν σε όλη αυτή τη διάρκεια και είχαμε μάλιστα και ευχαριστίες και από την πλευρά της Λιβύης που υποστηρίζει το Χαφτάρ. Όντως, όντως. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Και το γεγονός ότι το μάθαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι ικανοποιητικό, γιατί μερικές φορές ξέρεις υπάρχουν και συναντήσεις που γίνονται πολύ πιο πριν και τις μαθαίνουμε πολύ εκ των υστέρων. Εδώ το μάθαμε ζωντανά, είδαμε φωτογραφίες στον τύπο που βγήκαν και ήταν πάρα πολύ θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι πραγματικά βρέθηκαν. Δεν ξεφύγαμε από το πρωτόκολλο της Ελλάδος, ενώ ότι δεν τον βάλαμε στο Μέγαρο όπως προβλέπεται για τους αρχηγούς κρατών, γιατί δεν είναι ακόμα αρχηγός. Ναι, αυτό πήγε στο ξενοδοχείο. Είναι και αυτό μια σωστή κίνηση. Ναι. Και όταν βλέπουμε τώρα πώς στείλαμε αυτό το κοινό μήνυμα και στη διάσκεψη Βερολίνου, όλοι καταλαβαίνουν τώρα ότι αυτό που έγινε από την πλευρά της Ελλάδας είναι ότι προσθέσαμε στην ατζέντα το θέμα της οριοθέτησης μεταξύ των δύο κρατών που είναι απαράδεκτη μέσω του μνημονίου. Και αυτό σημαίνει ότι επειδή στην διάσκεψη του Βερολίνου θα έχουμε τα πέντε κράτη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχουμε στη συνέχεια τις χώρες που είναι στην Αφρικανική Ένωση και γι' αυτό έχουμε και τον άνθρωπο από το Κονγκό, ο οποίος εκπροσωπεί την επιτροπή που ασχολείται ειδικά με τη Λιβύη. Γι' αυτό έχουμε επίσης και την Κίνα που ανήκει σε αυτή την πεντάδα. Ναι. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την γενική εκπροσώπηση, έχουμε και από την πλευρά της Αφρικανικής Ένωσης, της Αραβικής, του Αραβικού Συνδέσμου και βέβαια και από τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι μια καλή ευκαιρία να ακουστεί επισήμως ό,τι έχει υποθεί και είναι καλό γιατί από τη στιγμή που θα είναι εκεί πέρα ο Χαφτάρ, θα μπορεί κατευθείαν να πει ότι έχουμε συντονιστεί με τη θέση της Ελλάδος και αυτό είναι πραγματικά μια προστιθέμενη αξία σε σχέση με την αρχική διαπραγμάτευση και σημαίνει πρακτικά επίσης ότι σίγουρα εκνευρίσαμε την Τουρκία, η οποία δεν περίμενε από την πλευρά της Ελλάδος να κάνει τόσο δυναμικές κινήσεις σε τόσες επαφές με τόσες χώρες στην περιοχή. Μην ξεχνάμε στο ενδιάμεσο, γιατί έχουμε και το East Med Forum, όπου εκεί πέρα παίζουμε και με άλλους παίκτες όπως είναι το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη και βέβαια η δική μας, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, και μπαίνει τώρα και η Γαλλία με τις ΗΠΑ που θέλουν και αυτές οι δύο χώρες να παίζουν έναν ρόλο ενεργό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η σκακέρα μας αναπτύσσεται ενεργειακά, είναι το όλο και πιο ισχυρή και κάνοντας και αυτούς τους ελιγμούς που κάναμε με την κίνηση του Χαφτάρ, πραγματικά αναβαθμίσαμε τη θέση μας. Και θυμάσαι όταν λέμε πώς παίζει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, ναι. Τελικά βλέπουμε ότι μπορεί να κινηθεί, μπορεί να αναπτύξει μια ευθυνσιμή στρατηγική και να την εφαρμόσει, την έχει αποτελεσματικότητα. Άρα ό,τι και να είπε η Τουρκία, όπως και να το ήθελε, ουσιαστικά της κόψαμε τη φόρα, έσπασε αυτός ο τσαβουκάς, ότι μπορεί να λέει τα δικά του ο Σουλτάνος, όπως λες και εσύ. Άρα στο τέλος της υπόθεσης είναι η Ελλάδα με την ελληνική δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών που καταφέρει να παίζει με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά να απασφαλίσει την επίθεσή του σε επίπεδο διπλωματίας. Τώρα θα κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου ως ο φίλος Νίκο μου, να πω το ένα, ότι μονίμως εδώ έχεις έρθει 10-15 φορές, έχεις έρθει δηλαδή, έχεις βγει στον αέρα εννοώ,
Και σε ρωτούσα πάντα, και ήταν απορία και φίλων εδώ ακροατών, πού βρίσκει αυτή την αισιοδοξία που εξέφραζες κατά καιρούς ο Λιγερός. Και λέγαμε, και βέβαια έχεις άλλου είδους πληροφόρηση εσύ, ότι κάπου στηρίζει αυτή την εντός αγωγικών αισιοδοξία διπλωματικά, αναλυτής είναι, ξέρει. Δικαιώνεσαι, να το πούμε αυτό, με τις κινήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βλέπαμε στις ειδήσεις ότι ο Χαφτάρ είναι στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Οπότε θεωρείς ότι ο σκύλος που γαβγίζει θα αρχίσει να γαβγίζει λιγότερο μέχρι να ησυχάσει, ή παίζετε και τίποτα άλλο, γιατί είναι η αγωγή, είναι ένα κάρος συμφέροντα γύρω από αυτό το πράγμα τώρα, όπως εξελίσσεται? Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι ο σκύλος της Τουρκίας σίγουρα θα γαβγίζει. Το θέμα είναι ότι αν του δίνουμε εμείς σημασία. Αυτό που έχει σημασία τώρα πρακτικά είναι ότι ο αγωγός υπάρχει και έχουμε κάνει μια συμφωνία τριμερή. Είδαμε ότι η τριμερή έγινε πενταμερή. Είδαμε επίσης ότι το Ισραήλ άρχισε να στέλνει φυσικό αέριο από το κτίτασμα Λεβιάθαν στην Αίγυπτο. Άρα τα πάνε μαζί καλά. Ναι. Και σημαίνει, ας πούμε, ότι οι δύο τριμερείς είναι συντονισμένες. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη τέσσερις χώρες που λειτουργούν μαζί. Έχουμε άλλες δύο, εφόσον είχαμε την Γαλλία και την Ιταλία. Και ξέρουμε επίσης ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι θετικό, γιατί πολύ απλά έχει συμφέροντα και η Αμερική, εφόσον παίζει μέσω της Exxon Mobil και στην ΑΟΣ της Κύπρου και στην ΑΟΣ της Ελλάδας. Και αυτό σημαίνει τώρα τι πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν έχουμε βάλει την Τουρκία σε αυτή τη σκακέρα. Ναι. Σημαίνει ότι θωρακίζουμε τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας και προχωράμε δυναμικά στο πλαίσιο του αγωγού. Και πάνω σε αυτόν τον αγωγό θα χτίσουμε, γιατί ξέρεις ότι στον αγωγό θα έχουμε και από το κοίτασμα Λεβιάθαν, θα έχουμε και από το κοίτασμα Γλάφκος, και μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε σίγουρα και από τα δικά μας κοιτάσματα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί και εμείς να είχαμε κοιτάσματα χωρίς να υπάρχει αγωγός δεν θα είχε νόημα, ενώ εδώ παράλληλα την ώρα που εμείς θα ερευνούμε και θα κάνουμε τις πρώτες κινήσεις για να κάνουμε εξόρυξη των κοιτασμάτων, ταυτόχρονα θα περάσουμε στο στάδιο της κατασκευής του αγωγού, που σημαίνει ότι θα είναι ένα πολύ καλό timing, συντονισμένο. Άρα όταν τα βλέπουμε όλα αυτά μαζί, μπορεί η Τουρκία να λέει ότι εγώ θα στείλω Τούρκους στρατιώτες, και είναι καλό, ξέρεις Γιώργο μου, να βλέπεις πώς εξελίσσεται. Δηλαδή, δίνω το παράδειγμα αρχικά με το μνημόνιο. Ναι. Προσπάθησε με την Αίγυπτο, δεν της βγήκε. Προσπάθησε με τη Λιβύη, δεν της βγήκε, και πήρε μόνο μία παράταση, την πιο αδύναμη, για να της κάνει εκβιασμό και να της πει εγώ θα σου στείλω όπλα. Τώρα τι γίνεται σε αυτή τη φάση πάλι τη νέα? Είναι ότι και πάλι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει κινήσεις η Τουρκία, αλλά πάλι δεν της βγαίνει, γιατί κάνει μία πρώτη προσπάθεια σε σχέση με την ομάδα Σαντάντ, γίνεται μία άλλη προσπάθεια μέσω της Τουρκίας, αλλά πάλι δεν της βγαίνει, και τώρα η Τουρκία προσπαθεί να πει αντί να στείλω τους Τούρκους στρατιώτες, θα στείλω Σύριους στρατιώτες. Και ρωτάω, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ τι σοϊπάστα είναι αυτοί οι στρατιώτες που είναι μισοφόροι. Έρχονται από τη Συρία, που δεν έχει τελειώσει ακόμα ο πόλεμος, και πάνε να εισπερασπιστούν τα τουρκικά συμφέροντα στη Λιβύη 2.000 άτομα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Τουρκία δεν κατάφερε καν να φέρει Τούρκους στρατιώτες, ενώ είχε πει ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Φοβάται, είπε ότι φοβάται τα φέρετρα. Εμείς θα τους έχουμε σαν εχθρούς. Κατάλαβε αμέσως ο Ερντογκάν ότι μάλλον θα έχουν και πλήγματα. Άρα προτιμούν να στείλουν Σύριους. Ρωτάω όμως, ναι, αυτοί οι Σύριοι γιατί να τους στείλει, αν ήταν τόσο ξεκάθαρο? Γιατί μην ξεχνάς ότι κανονικά η Τουρκία έχει 1 εκατομμύριο στρατό. Ναι. Στο 1 εκατομμύριο στρατό δεν κατάφερε να βρει 2.000 άτομα. Το θέμα είναι ότι φοβάται. Ότι στην πραγματικότητα παίζει ως εκεί που μπορεί, και ακόμα και τώρα οι παρεμβάσεις που γίνονται και ακόμα και από την Αίγυπτο, η οποία λέει ότι είναι απαράδεκτες σε αυτές οι κινήσεις, είναι δύσκολες για την Τουρκία, γιατί η Αίγυπτος συνορεύει με την Κυρενέικη, ενώ βέβαια η Τρίπολη παίζει με την Τινησία, και τα συνέπεια από αυτή τη λιβερά έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο. Άρα μπορεί να λέει διάφορα πράγματα ο Ερντογκάν, μην ξεχνάς ότι ακόμα και για την οριοθέτηση δείχνει χάρτες οι οποίοι δεν σέβονται το μνημόνιο που υπέγραψε, γιατί αυτό είναι μια πολύ μικρή οριοθέτηση, άρα προσπαθεί να το μεγιστοποιήσει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να παίξει με τη δυναμική που
η Ελλάδα, που εδώ καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη νέα συμφωνία με τη Λιβύη σε πρακτικό επίπεδο με τον Χαφτάρ, θεωρώντας ότι εμείς τώρα παίρνουμε θέση και δεν είμαστε πια ουδέτεροι σε αυτή την αντιπαράθεση που γίνεται στη Λιβύη. Και αυτό ξέρεις ότι έχει μεγάλη σημασία, γιατί κανονικά, το ξέρεις πολύ καλά, ο επίσημος είναι μόνο αυτός από την Τρίπολη. Ενώ εμείς παίζουμε υποτίθεται με τον ανεπίσημο. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα όλοι ότι αυτός που δεν είναι ακόμα αρχηγός του κράτους θα είναι ο επόμενος. Ενώ αυτός που είναι έχει μετατραπεί σε μια μαριονέτα της Τουρκίας. Και αυτό το βλέπει και η Τουρκία. Ναι, τι θέλω να πω. Καταρχήν η Τουρκία δεν είναι ότι βρίσκει στρατό. Φοβάται τα φέρετρα που θα επιστρέψουν πίσω. Σου λέει τι δουλειά έχεις εκεί κάτω να σκοτώνει τα παιδιά μας. Ένα. Πρόσεξε. Για να τα λέμε λίγο ιστορικά. Να ξέρεις ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί έχει αυτή την τάση ο Σουλτάνος, πάντα το υπενθυμίζει ότι έχει πάει έως την Αλγερία. Μάλιστα. Που σημαίνει πρακτικά, μην σε ξαφνιάσεις αυτό, να εξηγεί στους Τούρκους ο Ερντογάν ότι ξέρετε, εκεί πέρα στη Λιβύη υπάρχουν και απόγονοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί έχει πλάκα όταν το ακούει ένας Έλληνας, σαν εμάς, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να πει και στην Ελλάδα. Έχουμε πάει μέχρι τον Ινδό ποταμό. Εμείς ήμασταν 400 χρόνια στην Ελλάδα. Σίγουρα θα βρούμε και Τούρκους απόγονους στην Ελλάδα, οι οποίοι θα είναι θετικοί προς τον αρθούμε. Αυτό δεν ισχύει σαν επιχείρημα, αλλά το λέει. Ναι, και γιατί... σου λέω ότι παρόλο που το λέει, δεν μπορεί να βρει πάτημα. Μα άμα είναι έτσι, και εμείς με τον Αλέξανδρο είχαμε πάει μέχρι τον Ινδό ποταμό, ή οι Άγγλοι είχαν αποικία του Πακιστάν και τις Ινδίες να πάνε τα ξαναπάρουν. Ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Δεν είναι καλό να τον ξαναβάζουμε και εμείς στη θέση του, αντί να τον αφήνουμε να μιλάει. Μόνο. Λοιπόν, άρα πιστεύεις ότι με κάποιο τρόπο θα εξομαλυνθεί το... Ποιο ήταν το δεύτερο σου σημείο? Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είπα από τώρα, ότι πιστεύεις ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση σιγά σιγά σε σύντομο χρόνο, και λένε οι εφημερίδες και γερμανικές και άλλες, μπορεί να μην είναι έτσι, ότι η απέτηση του Ερντογάν ήταν να μην παραστεί και η Ελλάδα. Οπότε τώρα ο Χαφτάρ πάει επάνω στο συνέδριο και θα εκπροσωπήσει τις θέσεις του, έχοντας μέσα και τις ελληνικές θέσεις, από ό,τι δήλωσε απόλυτα ο ίδιος. Απόλυτα σωστό. Έτσι δήλωσε. Δηλαδή, αλλά το πιο ωραίο βέβαια για εμάς, γιατί δεν πάει ως δικηγόρος της Ελλάδος, πάει ως παίχτης που αντιπροσωπεύει την Λιβύη. Αλλά ποιο είναι το όφελος για εμάς, είναι ότι αυτά που θα πει είναι ακριβώς αυτά που θα έλεγε οποιοδήποτε Έλληνας. Που σημαίνει ότι είναι ακόμα καλύτερο, γιατί είναι καθαρά ένα συμμαχικό πλαίσιο και δεν είναι απλώς ένας εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος. Ναι, δεν... Και αυτό μας συμφέρει, γιατί παρόλο που έκανε αυτές τις προσπάθειες η Τουρκία, αλλά ξέρεις, μην δίνεις και τόση μεγάλη βαρύτητα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι το επίσημο πρωτόκολλο και η επίσημη ημερήσια διάθεση αφορά καθαρά το θέμα της κεχηρίας και τη διαχείριση της πολεμικής φάσης και παρεπιπτόντως παίζει το θέμα με το μνημόνιο. Ενώ τώρα εμείς τι καταφέραμε? Καταφέραμε να βάλουμε το μνημόνιο στην εκεχηρία, μέσα στην ατζέντα, λέγοντας ότι άμα ευρεθεί μια λύση για τη Λιβύη η οποία δεν εμπεριέχει ακύρωση του μνημονίου, εμείς θα βάλουμε βέτο στην επίσημη προτινόμενη λύση. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα το είχαμε. Γιατί φαντάσου να πηγαίναμε εκεί πέρα και να μας έλεγαν να μην μιλάτε για το μνημόνιο. Λέμε να Νίκο, να σου ρωτήσω κάτι. Για τον πόλεμο. Να σου ρωτήσω κάτι. Πάλι θα είχαμε ένα θέμα, παρόλο που θα ήμασταν παρόντες. Ενώ εδώ, μέσω του Χαφτάρ και μέσω της κίνησης που έγινε με το κάλεσμά μας στην Αθήνα, διαμορφώνουμε μια άλλη κατάσταση και είναι ο ίδιος ο Χαφτάρ που θα εκπροσωπήσει. Αυτό που είπαμε τώρα, ότι ναι, εγώ είμαι διατεθειμένος να κάνω οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα, ναι, ακριβώς πάνω στο θέμα της μέσης γραμμής. Λοιπόν, ένας συνωμοσιολογικά σκεπτόμενος θα σε ρώταγε τώρα. Να το ακούσω και αυτό. Ναι. Όχι, θέλω να το ακούσω αυτό, Νίκο, να μου πεις. Ναι, θα σε ρώταγε αυτή η διπλωματία των τελευταίων 24 ωρών. Είναι του Δένδια και του Μητσοτάκη ή είναι εντολές από δυνατούς παίκτες που δεν φαίνονται ούτε στο έξω διάστημα και αυτοί κάνανε την τελική τους κίνηση? Κατάλαβες τον να πω? Όχι, κοίτα, πρόσεξε. Είναι δική μας η διπλωματία. Μπορεί να υπάρχουν κοινά συμφέροντα, εγώ το δέχομαι, δεν έχω πρόβλημα.
Απλώς μπορώ να σου πω ότι όλες οι κινήσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών με όλες τις χώρες τις οποίες αναφερθήκαμε ήδη, ναι, στη Μεσόγειο, ναι, από το Ισραήλ έως το Μαρόκο, είναι κινήσεις οι οποίες σιγά σιγά έκτισαν μια στρατηγική, και η κατάληξη αυτής της στρατηγικής ήταν ούτως ή άλλως η άμεση επαφή του Πρωθυπουργού με τον Χαφτάρ. Γιατί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαν ήδη βρεθεί. Σωστό. Αλλά υπήρχε μια προετοιμασία. Ναι. Εδώ λοιπόν αυτές είναι η κατάληξη αυτής της επαφής και της σειράς επαφών, η οποία έπρεπε να αγγίξει και το θέμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει πιο πίσω και να πει ότι είναι απλώς ένα θέμα Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά εδώ παίρνει μια πρωτοβουλία. Ναι, όντως βγήκε μπροστά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι καλή, γιατί ουσιαστικά αναγνωρίζει και τον Χαφτάρ στο επίπεδό του. Δηλαδή δεν θεωρεί τον Χαφτάρ απλώς σαν έναν άνθρωπο που είναι στο επίπεδο απλώς ενός Υπουργού Εξωτερικών. Αλλά ηγέτη της χώρας. Θεωρεί ότι είναι, αντιπροσωπεύει τη χώρα του. Κατά συνέπεια έπρεπε να τον συναντήσει ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο ο κ. Ζαλέσκης. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση. Και το γεγονός ότι άνθρωποι στη Λιβύη ευχαρίστησαν επίσημα την Ελλάδα για την προστασία που του προσφέρουν, που για το, ναι, σωστό, είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι δύο εχθροί από τον πόλεμο των 7 ημερών σήμερα είναι συνασπισμένοι και αγαστοί φίλοι με τα συμφέροντα. Για το Ισραήλ και για την Αίγυπτο. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, ωραία, τώρα τι προβλέπεις ότι θα γίνει. Καταλάβουμε όμως, για το είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση σε επίπεδο καθαρά στρατιωτικό, αλλά σε επίπεδο ενεργειακό πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που το Ισραήλ έχει φυσικό αέριο με τα κοιτάσματα όπως είναι το Ταμάρ και το Λεβιάθαν, από τη στιγμή που η Αίγυπτος έχει φυσικό αέριο με το κοίτασμα Ζόρ και οι δύο έχουν βρει περισσότερο φυσικό αέριο από ό,τι έχουν ανάγκη τοπικά και θέλουν να κάνουν εξαγωγές, τους συμφέρει να είναι συντονισμένοι και να μπορούν να τροφοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραμένει ο πρώτος ενεργειακός παίχτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Γιατί είμαστε όντως καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα στο διαψεύσω και εδώ στη Γερμανία, γιατί μπορεί να σου πω ότι ειδικά για τα σπίτια είναι πάρα πολλά που λειτουργούν με το φυσικό αέριο. Αλλά δεν είναι τυχαίο που υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς τώρα με έναν δικό μας αγωγό μέσα στη Μεσόγειο, τελείως όπως να πούμε και για τον αγωγό ΤΑΠ, και δεν μιλάω λοιπόν για πράγματα που έχουν σχέση με το Αζερβαϊτζάν ή με τη Ρωσία, εμείς κατευθείαν με έναν δικό μας αγωγό λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο πολύ αν θες καταλυτικό από την πλευρά της Αιγύπτου και της Ισραήλ, γιατί τα βρήκαν και μεταξύ τους, εφόσον το Ισραήλ τώρα πουλάει φυσικό αέριο και στην Αίγυπτο, ναι, και η Αίγυπτος θα μπορεί μετά να πουλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο δεν έχει γίνει ο αγωγός, και υδροποιημένο φυσικό αέριο, όπως το κάνει π.χ. η Αλγερία ή την Ελλάδα. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα και τεράστια αυτή η αλλαγή. Να θυμίσουμε, και οφείλεται στην ΑΟΣ και στην ενέργεια. Να θυμίσουμε εδώ στους φίλους ότι η Λιβύη ανεκαθέν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διήλυσε τα πετρέλαιά της στις Αγίους Θοδόρους, στα δηληστήρια του Μότορ Ρόιλ. Ένα. Οπότε ανεξάρτητα της ηγεσίας οι σχέσεις πάντα ήταν καλές και τώρα το διαπιστώσαμε και με το στρατηγό και με τον ναύαρχο, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Ελλάδα. Και αυτό σωστό. Και χαίρομαι που τα ξέρεις από κοντά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, γιατί ποτέ πριν σήμερα δεν είχε πει η Λιβύη ότι εγώ είμαι έτοιμη να κάνω οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκο, αυτό που θέλουμε να μας πεις τώρα, συνάρτηση και με μια ερώτηση που ήρθε από το Παραλίμνη από την Κύπρο, από το φίλο μας τον Κώστα, είναι να, ναι, μας πεις τι νομίζεις εσύ ή τι προβλέπεις με τη δική σου εμπειρία και σύνθεση των πραγμάτων, ποιο θα είναι το συμπέρασμα, παύλα αποτέλεσμα, στο συνέδριο του Βερολίνου και αν αυτό, θα μου πεις, δεν συνδέεται, αλλά μήπως, μάλλον σαν δεύτερο, τι θα γίνει με τις μεταναστευτικές ροές, είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει πλέον, έχει αρχίσει το πράγμα και ξεφεύγει. Λοιπόν, λοιπόν, με τη σειρά, πρώτα απ' όλα μίλια στο συνέδριο του Βερολίνου και αλλιώς μου θυμίζει το συνέδριο του 1870. Διάσκεψη, εντάξει. Πες απλώς ότι είναι διάσκεψη. Διάσκεψη, αυτή σωστό, διάσκεψη σωστό θα μπορέσει να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν οι μεγάλοι παίχτες.
Απλώς θα πρέπει να είναι συντονισμένο και με τη θέση της Ελλάδος. Δηλαδή πάνω κάτω τι σου λέω, για να μην νομίζει ότι δεν λέω τίποτα, είναι, είτε θα είναι συντονισμένο με εμάς και θα αποτελεί ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να υπάρχει μια αρχή επίλυσης, ή δεν θα είναι συντονισμένο και θα είναι μια αποτυχία, όπως έγινε και αυτό στη Μόσχα. Γιατί θυμάσαι πολύ καλά, δεν τα είχαμε πει τότε, γιατί δεν βρεθήκαμε συντονισμένοι σε σχέση με αυτό το θέμα. Η Μόσχα επιχείρησε να επιβάλλει τις θέσεις της, άσκησε πολύ μεγάλες πιέσεις και πάνω στο Χαφτάρ, γιατί μην ξεχνάς ότι και τον βοηθάει και με την ομάδα Βάγνερ. Ναι, ναι. Αλλά τελικά ο Χαφτάρ καταλαβε ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να μου πούν να σταματήσουμε και να μην κερδίσω τίποτα και απλώς να κερδίσει χρόνο ο άλλος. Γιατί ήθελε η Ρωσία να παίξει λίγο και πελετειακά και με την Τουρκία. Εδώ το θέμα μας είναι ότι δεν μπορεί εμείς να αφήσουμε την Τουρκία να πάει να παίξει στη Λιβύη αυτό που κάνει στη Συρία. Το έχουμε δει ήδη το σενάριο. Κατά συνέπεια η διάσκεψη πρέπει να είναι είτε συντονισμένη πάνω μας ή θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Αυτό που έχει σημασία όμως σε κάθε περίπτωση, γιατί θα μπορούσε να γίνει η διάσκεψη και να μην έχουμε το κέρδος μιας συμφωνίας με τη Λιβύη και να είχαμε απλώς μια απλή εκεχηρία. Αυτό που έχουμε πετύχει ήδη από τώρα είναι πιο σημαντικό από την κατάληξη της διάσκεψης και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, όσον αφορά τους λαθρομετανάστες, και βέβαια πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιδέα, αλλά πάλι παίζει η Τουρκία, εφόσον ανοίγει, κλείνει την κάνουλα από όταν θέλει ή δεν θέλει, και γι' αυτό είναι καλό να φάει μια διπλωματική σφαλιάρα και σε αυτό το επίπεδο, και αυτό να οφείλεται πρακτικά και σε μια κίνηση αντιπίθεσης της Ελλάδος και όχι απλώς να περιμένουμε από τους άλλους να μας σώσουν από τα πάντα. Γιατί είναι πάλι το ίδιο. Αν εμείς προστατεύουμε τα σύνορά μας, δεν θα έχουμε τόσα προβλήματα. Αν δεν ζητάμε από την Frontex να είναι πραγματικά πολύ σοβαρή στα όρια, έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Και αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει ξεκάθαρα τι θέλει, είναι αναμενόμενο να έχουμε προβλήματα. Άρα θα πρέπει να το δούμε αυτό, ότι αυτό που κερδίζουμε μέσω της ΑΟΣ, μέσω της ενέργειας, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που έχουμε κερδίσει και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μην ξεχνάς και την άρση του εμπάργου και στην Κύπρο, πρέπει αυτά να τα αξιοποιήσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία αποτελεί μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε στρατηγικές επικοδομητικές και όχι να κοιτάζουμε το δικό μας θέμα σαν απλώς ανταγωνιστής μιας Τουρκίας. Να καταλάβουν όλοι ότι εμείς από την πλευρά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουμε έναν ρόλο επικοδομητικό, δεν απορρίπτουμε κάποιον, αλλά δεν θέλουμε επίσης να είμαστε κατεκλεισμένοι με διάφορα πράγματα μόνο και μόνο επειδή ήμασταν χαλαροί. Είναι καλό να είμαστε χαλαροί όταν είναι το πρέπον. Όταν δεν υπάρχει το πρέπον, πρέπει να είμαστε της αξιοπρέπειας, όπως είναι το πρέπον πάντα, και εκεί πέρα να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα σεβόμαστε όμως και των ανθρώπων που είναι εδώ. Νίκο. Άρα, και λέω εδώ, εννοώ στην Ελλάδα τώρα. Ναι. Άρα λέω απλώς ότι άμα μπούμε σε αυτή την κίνηση, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κερδίζουμε σε σχέση με όλες τις χώρες και τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με αυτές, είναι ότι είναι ένας τρόπος να ελέγχουμε καλύτερα και το θέμα της ελαφρομετανάστευσης, γιατί αυτό οφείλεται κατά κόρον στην Τουρκία. Επειδή πάντα σε όπου εμφανίζεσαι εντός και εκτός Ελλάδος λες τη λέξη ΑΟΣ, 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 και πολλοί αναλυτές και πολιτικοί άλλων πεπιθήσεων ουρλιάζουνε κυριολεκτικά και λένε έπρεπε αυτό να έχει γίνει χθες. Γιατί δεν γίνεται, Νίκο, μπορεί να μας πεις. Έστω και τώρα να πούνε αφού ήρθε ο Χαφτάρ εδώ, αφού αυτό, αφού εκείνο, αύριο ανακοινώνουμε και ΑΟΣ. Ο ίδιος έχει πει ότι είναι δικό μας δικαίωμα να το ανακοινώσουμε ανά πάση στιγμή και ώρα. Βεβαίως, αλλά στο έχω πει ήδη ότι έτσι όπως το κάναμε, ακολουθούμε ουσιαστικά με μια παραλλαγή την τακτική της Κύπρου. Κάνουμε πρώτα την τεμάχηση των οικοπαίδων, στη συνέχεια κάνουμε τα συμβόλαια. Τώρα πάμε για τις οριοθετήσεις και μιλάμε την οριοθέτηση με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη και με την Ιταλία. Και θα δεις ότι όταν θα έχουμε τις πρώτες οριοθετήσεις, τότε θα ακούσεις και την ανακήρυξη.
για να κήρυξη την κάνουμε με αυτόν τον τρόπο σαν αν θες κορυφή της όλης προσπάθειας. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι η ανακήρυξη που έγινε και στην Κύπρο έγινε ένα χρόνο μετά την οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που έχει σχέση τώρα με αυτό που συζητάμε, ότι είναι μία-δύο μέρες έχουν μείνει που πρέπει να καταθέσουμε συντεταγμένες στον ΟΗΕ λίγη προθεσμία, νομίζω το 40 ημερών αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω. Αυτό... Όχι, όχι, όχι. Ποιος το είπε αυτό. Αυτό διαβάζω. Ότι πρέπει εμείς, αφού ο Ερντογάν κατέθεσε αυτές συντεταγμένες πριν τόσο καιρό, τις μαϊμού συντεταγμένες, για αντιπαράθεση πρέπει να καταθέσουμε και εμείς εντός 40 ημερών. Καμία σχέση. Ναι, πήγα να ρωτήσω σχέση. Αν παίζει ή όχι, είναι, αυτό πήγα να πω. Ναι, δεν ξέρω, ξέρω ότι δεν το λες εσύ, αλλά αυτό είναι παντελώς άσχετο. Να θυμάσαι ότι το θέμα της ανακήρυξης δεν καταθέτουν συντεταγμένες. Συντεταγμένες έχουμε δώσει για το θέμα της μονομερούς ΑΟΣ σε σχέση με το de facto, και είναι η νομοθεσία 4001 του 2011 με τον νόμο Μανιάτη, που είναι η τροπολογία του 2289 του 1995. Οριοθετήσεις πρέπει να πετύχουμε τώρα. Να ξέρεις ότι όταν οριοθετούμε, εκεί πέρα είναι που δίνουμε στίγματα, γιατί στο τέλος της οριοθέτησης έχουμε τα στίγματα που έχουν συμφωνηθεί από τις χώρες. Αυτά θα δώσουμε στα Ηνωμένα Έθνη και θα καταγραφούν στο λεγόμενο UNCLOS, το οποίο μετά είναι προσβάσιμο από όλους. Άμα το κοιτάξεις, θα δεις ότι είναι απόλυτα λογικό. Αυτή η αντιπαράθεση σε σχέση με ένα πράγμα που δεν έχει νόημα να πούμε ότι εμείς πρέπει να καταθέσουμε και έχουμε και ημερομηνία λήξης, καμία σχέση. Α, ωραία, εντάξει, γιατί διαβάζουμε διάφορα, σε ρωτάμε, μια και έχουμε την κουβέντα αυτή. Εντάξει, τώρα. Δεν έχω θέμα. Λοιπόν, το κρατάω εγώ ποτέ κακία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω άλλο. Μία ερώτηση να πάμε και στο άλλο κομμάτι, να το κλείσουμε, γιατί βλέπουμε... Συνήθως όταν μου λες δεν θα με κουράσεις άλλο, ναι, και θα κάνουμε μόνο μία ερώτηση, ναι, συνήθως, ναι, ανοίγεις νέο κεφάλαιο. Αλλά εδώ σου είπα ότι είμαστε στη Γερμανία, θυμάσαι. Τέλος πάντων, ας την ακούσω αυτή την ερώτηση, γιατί θα το κάνουμε... η απάντησή μου μπορεί να είναι και μονοελεκτική. Ωραία, θα το κάνουμε alles zusammen. Ωραία, εντάξει, όχι. Θα το κάνουμε άλλη φορά μαζί. Για να το ακούσω. Λοιπόν, όχι, για, όντως θα κλείσουμε με αυτό, και επειδή είσαι στο τηλέφωνο, παρότι έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από την Αυστραλία μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, 20 ώρες τόξο, θα σε έχουμε την άλλη εβδομάδα κοντά, θα πούμε και διαζώσεις εδώ πέρα. Σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε εξελίξει τώρα ραγδαίες γενικώς και κυρίως στο κομμάτι που λέγεται Σκόπια. Σε κάνα μήνα, νομίζω, έχουμε εκλογές, δεν θυμάμαι πότε. Τι προβλέπεις εκεί? 12 Απριλίου έχουμε εκλογές στα Σκόπια. Ποια είναι η προφητεία σου? Θυμάστε ότι εμένα μου αρέσουν οι προφητείες, ειδικά αυτές που με συμφέρουν. Για λέγε. Ωραία, άρα προσπαθώ να σου πω το εξής. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να κάνουμε προφητεία. Είναι απλώς, αυτό το κάνουν οι Άγιοι, εμείς απλώς παλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Σωστό. Και η κατεύθυνσή μας είναι ότι σε αυτή την περίοδο που διανύουμε οι λεγόμενες 100 μέρες για τα Σκόπια, mm-hmm, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε τις ενημερώσεις και να κάνουμε κινήσεις τόσο στην Ευρώπη, και εδώ που είμαι να ξέρεις ότι ήταν από τις πρώτες διαλέξεις που κάναμε και για το Σκοπιανό. Άρα πρέπει να υπάρχει μια συνεχή ενημέρωση, γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχει λήξει το θέμα. Άρα το λέω συνοπτικά, παρόλο που βέβαια ήταν μόνο μια ερώτηση, ότι ένα, η Επιτροπή που συνεδριάζει υποτίθεται για την αρχαιολογία, για την εκπαίδευση και για την ιστορία, δεν συνεδριάζει από το Μάιο. Μάλιστα. Δεύτερο, εμείς έχουμε βάλει τους Μακεδονομάχους, τους έχουμε ξαναβάλει στο πρόγραμμα της ιστορίας. Και βάλαμε και τον Παύλο Μελά. Αυτό το κάναμε μόνο μερός από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να ζητήσουμε καμία γνώμη και καμία υιοθέτηση από την διπλή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των Σκοπίων και της Ελλάδος. Ναι. Συνεχίζουμε με το Macedonia is Great, που ξεκαθαρίζουμε ότι αντικρούμε το εδάφιο θήτα. Δεν έχουν γίνει αποδεκτές οι θέσεις των Σκοπιανών λόγω του βέτο της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Δανίας. Κατά συνέπεια το άρθρο 1 δεν λειτουργεί, γιατί συνδυαζόταν με το άνοιγμα και το κλείσιμο
των κεφαλαίων του ευρωπαϊκού κεκτημένου, άρα δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καν έναρξη. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε και μην ξεχνάς ότι θα βρισκόμαστε και Αμερική, και γι' αυτό το λόγο σε σχέση με τις ημερομηνίες που έχουν σχέση με τα εθνικά μας, ειδικά στη Νέα Υόρκη αλλά και στη Ουάσιγκτον, για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, έτσι ώστε να φαίνεται με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι όλη αυτή η προπαγάνδα που φάγαμε, του τύπου αν υπογράψουμε αυτό το κείμενο θα πάνε όλα αυτόματα, αποδεικνύεται τώρα ότι είναι λανθασμένη. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Η Μακεδονία δεν την ξεχνάμε. Και όπως σου έχω πει και σε άλλη εκπομπή, μην ξεχνάς ότι τη θεία μου τη λέγανε Μακεδονία. Και την είχαν ονομάσει με αυτόν τον τρόπο επειδή γεννήθηκε όταν απελευθέρωσε η Ελλάδα τη Μακεδονία. Μάλιστα. Εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω τη Μακεδονία επειδή δεν συμφέρει μερικούς. Άρα, όταν το κοιτάζουμε κομματικά, ας λένε ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν όλοι, το που έχει σημασία εμείς να σεβόμαστε τον ελληνισμό και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, γιατί γι' αυτό τον λόγο ο ελληνισμός αποτελεί προσφορά στην ανθρωπότητα και θα είναι μάλιστα και ένα θέμα διάλεξης εδώ που θα κάνουμε αύριο, για να το ξέρεις. Ναι. Γιατί ξέρω ότι είσαι ενδιαφέρον ελληνισμός με αυτή τη διάσταση. Εξαρτάται... Αν δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, τότε δεν είναι ανάγκη να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Εξάλλου εμάς... είμαστε κάτοικοι. Εμάς το σλόγγαν εδώ στο σταθμό, 5,5 χρόνια που είμαστε στον αέρα, Νίκο μου, είναι ναι. ο διαδικτυακός σταθμός των απανταχού Ελλήνων. Έτσι, μπράβο. Ένα. Δεύτερον, έτσι, μπράβο. Υπάρχει χώρος εδώ δικός μας, 550 θέσεων, το λέω για να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι τώρα και εσύ. Θεατρικός χώρος που μπορούμε με το καλό σε εύθετο χρόνο να κάνεις ομιλία, να μαζευτούμε όλοι να μας να τα εγώ νομίζω θα ήταν καλό να κάνουμε μια ομιλία εκεί πέρα πριν τις 12 Απριλίου για να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο, να ξέρουν όλοι τι γίνεται. Ωραία. Να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα έτσι ώστε να το χαρούμε ακόμα περισσότερο. Θα το οργανώσουμε. Έτσι υπάρχει μια διαφορά και θα στην πω. Θα το οργανώσουμε όταν είσαι εδώ. Η διαφορά είναι ότι όταν ακούς για έναν αγώνα που δικαιώνεται, ναι. κέρδεσαι. Όταν όμως συμμετείχες για να δικαιωθεί, τότε η χαρά σου είναι δεκαπλάσια. Εννοείται. Και νομίζω ότι υπονόησες όταν είπες ότι στις εορτές θα είμαστε στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, ότι εννοείς τον Μάρτιο στις εθνικές επετείους. Σωστά. Εννοώ για τις 29 Μαρτίου, γιατί τότε θα γίνει η παρέλαση, η παρέλαση και στη Νέα Υόρκη. Άρα θα πάμε και στη Ουάσιγκτον, γιατί εκεί πέρα ξέρεις ότι έχουμε όλους τους ανθρώπους του Κογκρέσου και της Γερουσίας και είναι χάρη σε αυτούς, όπως είναι ο Μένελες, όπως είναι ο Μπιλιράκης, που έκαναν ένα τεράστιο, έπαιξαν ένα τεράστιο ρόλο στις αποφάσεις που πάρθηκαν τώρα από την Αμερική και αυτούς τους ίδιους ενημερώσαμε και για το Σκοπιανό. Άρα συνεχίζουμε, γιατί εκεί πέρα έχουμε μαχητές, όπως εδώ, οι οποίοι της ομογένειας παλεύουν για τη συνέχεια του ελληνισμού και εκτός Ελλάδος, και γι' αυτό χαρήκαμε ακόμα περισσότερο όταν δικαιώθηκαν για να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Ωραία. Απλώς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αρκετοί αυτοί που έχουν το δικαίωμα της ψηφοφορίας, αλλά αυτόν τον αγώνα δεν τον ξεχνάμε. Απλώς θα ήθελα και εσύ, επειδή ξέρω ότι η εκπομπή σου ακούγεται σε 70 χώρες, και παραπάνω. Να έχουμε και στο μυαλό μας και παραπάνω. Δεν τις καταγράφω κάθε φορά. Όχι, λέω. Αλλά θα σου πω ότι πολύ συχνά δεν υπολογίζουμε σωστά την ομογένεια και την ομογένεια σε κάθε κράτος. Τώρα, εγώ βλέπω ανθρώπους από την ομογένεια της Γερμανίας, δεν μπορείς να φανταστείς τι δουλειά κάνουν προς όφελος της Ελλάδος. Αυτό το εσύ μπορείς, πρέπει να το λέμε και αυτό. Ναι. Τελείως ακούμε διάφορες ιδέες και πρέπει να τις ξεπερνάμε, γιατί είναι άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν την πατρίδα, τον ελληνισμό, αλλά ξέρεις γιατί. Γιατί ο ελληνισμός είναι της ανθρωπότητας. Εξάλλου, όπως έχουμε πει, κάνουμε μάχη με πολύ μεγάλες δυνατότητες αλλά πολύ μικρές δυναμικές, γιατί παίζουμε μόνο τα βράδια εδώ τις εκπομπές και δεν είμαστε ο σταθμός που έχει έσοδα. Παρόλα αυτά έχουμε δυνατή ψυχή και γι' αυτό έχουμε και τη σχέση που έχουμε μια και με σένα. Μια χαρά είναι ο σταθμός, μια χαρά. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Το μόνο που θέλω είναι, έχεις καμιά ερώτηση να μας κάνεις? Έχω να σου κάνω ερώτηση. Είναι ο μόνος τρόπος που βρήκες να συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Όχι, δεν έχω καμία ερώτηση, αλλά μπορεί τώρα, εάν μάθουμε και άλλα πράγματα, θα τα δούμε στις επόμενες μέρες και να τα πούμε από κοντά. Να σε καλά, Νίκο μου, σε περιμένω. Πότε έρχεσαι? Να σε καλά, να σε καλά. Πότε κατεβαίνεις Ελλάδα? Κατεβαίνω.
Δευτέρα. Να μιλήσουμε από Τρίτη, να κάτσουμε να τα πούμε από κοντά. Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την ώρα που αφιέρωσες μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.